Πέμπτη, 26 του Οκτώβρη 2017. Πέμπτη, 26 Οκτώβρη 2017. Στο εκπληκτικό Μουσείο Καλών Τεχνών του Στρασβούργου στην Γαλλία. Στρασβούργο, Γαλλίας. Πέμπτη, 26 του Οκτώβρη 2017. Το εκπληκτικό Μουσείο Πινακοθήκη Καλών Τεχνών. Εδώ πρόκειται για έργο για αυτοπροσωπογραφία Πολωνού ζωγράφου του έτους 1825. Ονομαζόταν Στέφαν Φαλίτσκι. Γαλλική ζωγραφική 1880. Γαλλική ζωγραφική 1877. 1879 γαλλική γλυπτική. 1851, 19ος αιώνας. Γαλλική ζωγραφική, πορτρέτο αριστοκράτησας. 1892, γαλλική ζωγραφική. 1897. Γαλλική ζωγραφική 19ου αιώνα. Και τα δύο έργα. 19ος αιώνας. Γαλλική ζωγραφική. 1873. Γαλλική γλυπτική. Μουσείο Καλών Τεχνών στο Στρασβούργο. 1859, γαλλική ζωγραφική. 1875, γαλλική ζωγραφική. 1850, γαλλική ζωγραφική. 1851, γαλλική ζωγραφική. 1854, γαλλική ζωγραφική. Το χαρέμι, γαλλική ζωγραφική. Το χαρέμι. Γαλλική ζωγραφική, 19ος αιώνας. 1847, γαλλική ζωγραφική, 19ος αιώνας. 1851, έργο του μεγάλου Ευγένιου Ντελακρουά. Ο Ατίλας εισβάλλει στην Ιταλία, θέμα του πίνακα. Ο Ατίλας και η εισβολή του στην Ιταλία, Ευγένιος Ντελακρουά, 1851. 1814, γαλλική ζωγραφική. 1890, γαλλική ζωγραφική, η Σταύρωση. 1861, αγγλική ζωγραφική. 1886, μεγάλος εκπληκτικός πίνακας. Γαλλική ζωγραφική, Μαρία η Μαγδαληνή. Γαλλική ζωγραφική, 19ος αιώνας. Εκπληκτικό έργο, Μαρία η Μαγδαληνή. Γαλλική ζωγραφική. Γαλλική ζωγραφική προς τα τέλη του 18ου αιώνα. Γαλλική ζωγραφική προς τα τέλη του 18ου αιώνα. Στρασβούργο. Γαλλική ζωγραφική 1830-1840.
Γαλλική ζωγραφική 1793. Γαλλική ζωγραφική. Εκπληκτικό έργο με θέμα παραμένο από την ελληνική μυθολογία. Ο Οδυσσέας που μόλις έχει σκοτώσει τον Μινόταυρο απελευθερώνοντας τα θύματα του. Ελληνική μυθολογία. Γαλλική ζωγραφική 19ου αιώνα. Ο Οδυσσέας που έχει σκοτώσει τον Μινόταυρο απελευθερώνοντας τα υποψήφια θύματα του. Ο πίνακας παρμένος από την αριστερή πλευρά του. 1762. Γαλλική ζωγραφική. 1788. Γαλλική ζωγραφική. Θέμα παρμένο από την ρωμαϊκή ιστορία με τον Σκύπιον. 1846. Γαλλική τέχνη. 1875. Γαλλική ζωγραφική. 1866. Γαλλική ζωγραφική. 1830. Γαλλική ζωγραφική. Γαλλική ζωγραφική 19ου αιώνα. 1833. Γαλλική ζωγραφική. 1863. Γαλλική ζωγραφική. Γκούσταβ Κούρμπερτ. 1849. Γαλλική ζωγραφική. Γκούσταβ Κούρμπερτ. Ο Γάλλος ζωγράφος Τζαν Κόροτ. 1840. Τζαν Κόροτ. Γαλλική ζωγραφική. 1860. Ο ζωγράφος Καμίλε Κόροτ. Γαλλική γλυπτική 19ου αιώνα. 19ου αιώνα. Από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Γερμανική ζωγραφική 19ου αιώνα. Γαλλική ζωγραφική 19ου αιώνα. Γαλλική ζωγραφική 1818-1819. 1872. Γαλλική ζωγραφική. Μεγάλο έργο με θέμα παρμένο από την ελληνική μυθολογία. Δάφνης και Χλόη. Εκπληκτικό έργο. Ελληνική μυθολογία. Δάφνης και Χλόη. Γαλλική ζωγραφική 19ου αιώνα. Ελληνική μυθολογία. Μεγάλος εκπληκτικός πίνακας. 1843. Γαλλική τέχνη. 1830. Γερμανική ζωγραφική. 1828. Ζωγραφική της Αλσατίας. 1827. Αγγλική ζωγραφική με θέμα παρμένο από το Στρασβούργο. 1827. Αγγλική τέχνη με θέμα παρμένο από το Στρασβούργο.
1818, γαλλική ζωγραφή. 1778, γαλλική ζωγραφή. 1816, γαλλική ζωγραφή. 1797, τέλη του 18ου αιώνα, ο μεγάλος Ισπανός ζωγράφος Φρανσίσκο Γκόια. Έργο του μεγάλου Ισπανού ζωγράφου Φρανσίσκο Γκόια. Τέλη του 18ου αιώνα, ισπανική τέλη. Έργο του μεγάλου Γερμανού ζωγράφου Άντων Γκραφ. Άντων Γκραφ. Τέλη του 18ου, αρχές του 19ου αιώνα, Άντων Γκραφ. 1747, γαλλική τέχνη. 18ος αιώνας, γαλλική τέχνη. 1650-1660, γαλλική ζωγραφική. Ξεκούρασε κατά την φυγή στην Αίγυπτο. 17ος αιώνας, γαλλική ζωγραφική. Σκηνή από την φυγή στην Αίγυπτο. 1640, γαλλική ζωγραφική, η φυγή στην Αίγυπτο. Έργο του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Σαλβατόρ Ρόζα. Μεγάλο έργο του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Σαλβατόρ Ρόζα. 1670. Γαλλική ζωγραφική 17ου αιώνα. Γύρω στο 1700, έργο ανώνυμου Φλαμανδού ζωγράφου, γύρω στο 1700. 1655, Ολλανδική ζωγραφική. 1625, Γαλλική ζωγραφική. Αλληγορία, 17ος αιώνας. Έργο του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου Jan van Goghen. 1630-1632. 1643. Ολλανδική ζωγραφική Jan van Goghen. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. 1652. Εκπληκτικό έργο, Ολλανδική ζωγραφική. Ο μεγάλος Ολλανδός ζωγράφος Πίτερ Ντε Χοκ. 1663-1665. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. 1655. Εσωτερικό της Άουντεκερκ στο Άμστερνταμ. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. Ολλανδική ζωγραφική 1600-1602. Η ανέβριση του μικρού Μωυσή στον Νείλο ποταμό. Ολλανδική ζωγραφική. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα. Πίνακας γύρω στο έτος 1597. Τέλος του 16ου αιώνα. Ζωγραφική κάτω χωρών. Ολλανδία γύρω στο 1638. Από την Φλάνδρα, 17ος αιώνας. Ολλανδική ζωγραφική, γύρω στο 1633, με θέμα τον Αβραάμ. Ολλανδική ζωγραφική, 17ου αιώνα. Ο Ιταλός ζωγράφος Αγκουστίνο Τάσια, 17ος αιώνας.
1642. Ολλανδική ζωγραφική. Βελγική ζωγραφική 17ου αιώνα. Ολλανδική ζωγραφική 17ου αιώνα.